Λοιπόν, να έχουμε κοντά μας τον Στέφανο τον Ηλιάδη. Στέφανε, μεγάλη νίκη, πολυπόθητη νίκη, αυτή που σας έδωσε την είσοδο στα play-off. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένος, γιατί αυτή η χρονιά από την αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Επιτέλους παίζουμε σαν η ομάδα που θέλει ο προπονητής και η διοίκηση να στήσουμε από την αρχή. Το κάναμε με ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο Κεραυνός είναι μια εξαιρετική ομάδα, πάρα πολύ σκληρή. Καταφέραμε να κερδίσουμε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου, στο coach τον Μάριο, αλλά και το coach τον Φραγκιά, ο οποίος δεν μπορούμε να ξεγράψουμε αυτή τη νίκη, είναι ακόμη η μέρος της ομάδας. Όμως αξίζω συγχαρητήρια και στον Μάριο που ανταπεξήρθε σε αυτή τη δύσκολη mission impossible, να το πω έτσι, και κατάφερα να κερδίσουμε. Πραγματικά ήταν mission impossible αυτή η πρόκληση στα play-off. Θέλατε 5 νίκες σε αυτό το γύρο, τις κάνατε και μάλιστα απέναντι στον Κεραυνό, τον οποίο είχε 2 χρόνια να κερδίσει από ελ. Και εγώ έχει 2 χρόνια να κερδίσω τον Κεραυνό. Επιτέλους τα καταφέραμε. Το πιστέψαμε μετά από την πρώτη νίκη που ήρθε στο Παραλίμνα, δεν κάνω λάθος. Το πιστέψαμε ότι θα τα καταφέρουμε και το δείξαμε στο γήπεδο. Όλα τα παιχνίδια κρίθηκαν στο τέλος. Δείχνουμε ότι έχουμε ψυχή. Μεγάλους παίχτες που μπορούν να βάλουν τα καλάθια στο τέλος. Και είμαι πολύ, ανυπομονώ πάρα πολύ για τα play-offs. 19 πόντους είχες εσύ σήμερα στο παιχνίδι. Μια πολύ καλή επίδοση. Πρώτο σκόρ της ομάδας σου. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Εντάξει, δεν έχει σημασία. Χαίρομαι που βοήθησα την ομάδα μου να κερδίσει. Σημασία έχει νίκη από αυτό. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.